Στο γήπεδο της Τρίμνης, η τοπική ομάδα Ορφέας φιλοξένησε την ομάδα της Βιστονίδας Κοπτερού. Ο αγώνας αυτός έγινε στα πλαίσια της τρίτης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α' Ερασιτεχνικής. Με τους γηπεδούχους να είναι μία από τις μοναδικές ομάδες που δεν έχουν πάρει βαθμό μέχρι τώρα. Η άλλη βέβαια είναι η ομάδα της Ξυλαγανής. Και ήθελε σίγουρα από αυτή την αναμέτρηση με το Κοπτέρο να πάρει κάτι καλό στο τέλος. Παρ' όλα αυτά η Βιστονίδα Κοπτέρου ήταν αυτή που χαμογέλασε με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Παρότι ο Ορφέας ξεκίνησε δυναμικά, όπως εδώ, η Βιστονίδα με ένα τέρμα του Αλεξακούδη στο 85 πήρε το πρώτο της τρίποντο μετά την επιστροφή μετά από αρκετά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία. Στο πρώτο ημίχρονο είμαστε σε ένα μάτς με λίγες καλές στιγμές και εδώ έπαιξε μεγάλο ρόλο ο δυνατός άνεμος, αλλά και οι πολλές διακοπές μάλλον από τα σφυρίγματα του διαιτητή για κάποια φάουλ. Εδώ μία από τις πολύ καλές φάσεις θα χαθεί για το Κοπτερό. Εδώ οι φιλοξενούμενοι θα διαμαρτυρηθούν για ένα offside που δόθηκε. Η φάση δεν υπάρχει. Από την αρχή έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο μέρο με το Κοπτερό να χάνει την πρώτη μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ. Λίγα λεπτά αργότερα θα χαθεί μοναδική ευκαιρία για την ομάδα της Στρίμνης με τον Χατζηγεωργίου. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Είμαστε κοντά στο 75. Από αυτό το φάουλ το Κοπτερό θα δει πολύ κοντά να ανοίγει το σκορ. Ωστόσο στη συνέχεια της φάσης και μετά την εκτέλεση του κόρνερ, ο Αλεξακούδης θα έρθει από πίσω και με ωραία κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 0-1 στο 85. Ο Αλεξακούδης που αυτή την πράξη την έχει κάνει πάρα πολλές φορές την περσινή χρονιά με το συγκρότημα του νέου σιδηροχωρίου. Ακριβώς το ίδιο κάνει και με τη νέα του ομάδα. 0-1 για την ομάδα της Βιστονίδας. Η Στρίμη προσπάθησε στις τελευταίες στιγμές να κάνει κάτι που δεν το κατάφερε. Τελικό αποτέλεσμα, Ορφέας Στρίμης, Βιστονίδα Κοπτερού 0-1.